Τα θαύματα που έχουν γίνει πολλά και κάθε καλοκαίρι, ιδιαίτερα 15 Αύγουστο, σειραίει πλήθος κόσμου να προσκυνήσει. Είμαι 80 ετών. Είμαι γέννημα θρέμα του νησιού αυτού. Είμαι εφημέριος, συμπληρώνω τον άλλο μήνα, συμπληρώνω 55 ολόκληρα χρόνια εφημέριος του νησιού και της ιδιαίτερα σαν προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνήματος της Παναγίας της Κεμάλας. Κάθε μέρα, τώρα, όλο το καλοκαίρι, ο κόσμος από όλη την Ελλάδα, δεν είναι ντόπιοι εκείνοι που έρχονται να κάνουν μυστήρια, έρχονται από όλη την Ελλάδα, επιλέγουν το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Κεμάλας για να τελέσουν τον γάμο τους ή να τελέσουν τα βαπτίσια των παιδιών τους. Γύρω από λίγο είχαν έρθει ορισμένοι προσκυνητές και μία κυρία με κλάματα μου διηγήθηκε ένα θαύμα τη οποία τη έκανε την Παναγία η Κανάλα. Το παιδί τη είχε χτυπήσει πάρα πολύ, γίνει σχεδόν κομμάτια και σήμερα είναι αρτιμελή χάρη στην προσευχή τη, την οποία έκανε στην Παναγία την Κανάλα. Έχω δει πάρα πολλά θαύματα σε ιάσει, ασθενό. Είδα ένα καραβάκι τώρα μέσα στην εκκλησία. Το έχει φύγει κάποιο ο οποίο διασώθηκε το καράβι. Εδώ υπάρχει μια ξέρα ανοιχτά. Έπεσε πάνω στην ξέρα, έμεινε εκεί. Αλλά με τη βοήθεια τη Παναγία ρίξαμε το καντήλι τη Παναγία και αυτό έφυγε από πάνω και χωρί να κοιμάται τίποτα. Και αυτός έχει φέρει τάμα το καραβάκι. Φυσικά στην περιοχή αυτή υπάρχουν χρυσαφένιες ακτές απαράμιλης ομορφιάς που μαγεύουν τον επισκέπτη. Εμείς ανακαλύψαμε την 83χρονη Καταρίνα Γονίδη που έχει φτιάξει όλα τα παστελιά του νησιού. Καλώς ήρθατε στο χωριό μας και έχω να σας κάνω παστέλι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω, το παστέλι αυτό που μας φτιάξετε, πού το σερβίρετε? Στους γάμους. Στους γάμους, μόνο στους γάμους. Τώρα έχει και πολλούς γάμους το καλοκαίρι, οπότε ναι, σερβίρετε ναι, συχνά παστέλι. Ναι, ναι. Κάνουμε πολλά παστέλια εδώ. Πείτε μου ακριβώς εδώ πέρα τι βάλατε. Τώρα βάζω μέλι. Πρώτα το μέλι. Μάλιστα. Να βράσει το μέλι και θα ρίξουμε το σουσάμι. Όταν πάρει δύο βράσεις, θα ρίξουμε το σουσάμι. Και να έρθει να κοκκινήσει για να πήξει. Κατάλαβες. Και μετά θα βάλουμε αλεύρι. Κρασί. Κρασί το βάζουμε στη τζανάκα την ώρα που το απλώνουμε.